Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά. Το 1976 στον Πειραιά, μια ομάδα πνευματικών ανθρώπων όπως Νικηφόρος Βρετάκος, Κωστής Βρετάκος, Βολονάκης Λάμπρος, Τέλιος Γεράνης, Κώστας Θεοφάνος, Κώστας Μιλωνάς, Μιχάλης Κάσης, Αλέκος Ζωστομίδης, Μιχάλης Κολικάκος, αλλά και πολλοί άλλοι σημαντικοί λογοτέχνες και καλλιτέχνες, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο όπου θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται και να μοιράζονται τις πνευματικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες τους. Σε αυτό το σύλλογο θα μπορούσαν να ανήκουν μόνο άνθρωποι από τους χώρους των γραμμάτων και των τεχνών και έτσι δημιούργησαν την Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά. Έκτοτε η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά υπηρετεί τον πολιτισμό σε όλες τις εμφάσεις του και τα μέλη τους προσφέρουν τα ταλέντα και τις γνώσεις αλλιωτελώς, όπως μαθήματα γεωγραφίας, νομικής γραφής, σεμινάρια διαχείρισης άγχους πριν από τις πανελλαδικές στα σχολεία, ομιλίες σε επαγγελματικά λύκεια του Πειραιά, προβάλλει το έργο των μελών της με παρουσιάσεις βιβλίων ή δικαστικές εκθέσεις, προκυρήσει λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Και όλες αυτές τις ανιδιοτελείς δράσεις της τις έχει ονομάσει κινηθμό ανιδιοτέλειας. Έχει δημιουργήσει την νεανική της ομάδα, όπου ανήκουν παιδιά που φοιτούν σε πανεπιστήμια, αλλά έχουν ταλέντο στη λογοτεχνία ή τις εικαστικές τέχνες. Συνδιοργανώνει εκδηλώσεις με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με το Δήμο Πειραιά, αλλά και με την Περιφέρεια Αττικής. Όλα τα μέλη της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά συνεχίζουν άοπνα να αγωνίζονται για τη στήριξη των γραμμάτων και των τεχνών που αντιπροσωπεύουν. Καλώς το βήμα την πρόεδρο της εταιρείας, την κυρία Σοφία Παπλάκη. Ό,τι ονομάζουμε σήμερα, αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα πολιτισμό, οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν παιδεία. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι τιμώνται περισσότερο από τους γονείς και από τους γονείς ακόμη οι παιδαγωγοί. Είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την καλή εκπαίδευση στα παιδιά και την ικανότητα να ζουν καλά. Σήμερα θα τιμήσουμε παιδαγωγούς που έχουν δώσει και κάποιοι συνεχίζουν να δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Παιδαγωγούς που έγιναν η γέφυρα για να περάσουν οι μαθητές τους αντίπερα, όπως λέγει ο Κατζατζάκης, ενθαρρύνοντάς τους να φτιάξουν τις δικές τους γέφυρες γνώσεις, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σωστά στη ζωή τους. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους είναι εδώ κοντά μας, όπως είναι ο σημαντικός Πειραιώτης και τόσο αγαπητός σε όλους μας, κλασικός φιλόλογος, ιστορικός συγγραφέας, κύριος Αντώνιος Αντωνάκος, και οι καθηγητές, ο κύριος Γόγαλης και ο κύριος Ζυγόπουλος. Τους καλωσορίζουμε και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δείξουμε πόσο εκτιμούν οι μαθητές πια τους καθηγητές οι οποίοι παίξανε κάποιο σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Αντωνάκο. Ο κύριος Αντωνάκος γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά, όπου και μεγάλωσε. Είναι κλασικός φιλόλογος και ιστορικός, δίδαξε δέος καθηγητής επί 34 συναπτά έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά και διεθνή συνέδρια για την ελληνική γλώσσα. Συνεργάζεται δε με καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού για τις μεθόδους διδασκαλίας και εκμαθήνσεως της αρχαίας ελληνικής ως ζωντανής γλώσσας. Τακτικός αρθρογράφος σε ποικίλες εφημερίδες και δεκάδες περιοδικά, δημοσιεύει ειδικές μελέτες και έρευνές του σχετικά με την κλασική ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία και την πολιτική, τις οποίες και έχει παρουσιάσει με πολλές διαλέξεις, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Επί μία και πλέον δεκαετία κατήχε τη θέση του αρχισυντάκτου στο ιστορικό περιοδικό Ελληνόραμα. Είναι καθηγητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου και διαλέκτης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, υπήρξε δε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Θεμάτων του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Αρχαίων Ελληνικών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αναδείξεως των Αρχαιοτήτων του Άλλους. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων, καθώς και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Λακώνων, ο Λυκούργος. Έχει συγγράψει και εκδώσει 30 βιβλία και έχει δημοσιεύσει 128 επιστημονικές μελέτες, καθώς και εκατοντάδες άρθρα. Έχει τιμηθεί για το συγγραφικό του έργο και για την εγγένη προσφορά του στα ελληνικά γράμματα από δεκάδες δήμους της ελληνικής επικράτειας και από πάμπολους πνευματικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδος και της Ομογένειας. Ορισμένα από τα έργα του είναι «Είσαι ονός άριστος αμήνεστε περιγλώσεις», «Ελευθερία λόγου και δημοκρατία», «Ελληνιστή», είναι τέσσερις τόμοι αρχαία ελληνικά αριθμιδασκάλου για αρχαίους, είναι ένα συγκλονιστικό έργο, θα μας μιλήσει το ίδιο.
Η ελληνική γλώσσα, ΑΕΝ ελληνίζει, προλογική εργασία στην ελληνική έκδοση του συγγράμματός του, ένας αρχαϊκός ελληνικός πολιτισμός στην Ίσο του Πάσχα, μεγαρίτικη φιλοσοφική σχολή, ελληνική γλώσσα οραμιδέν, γλώσσα πιπορεύει, Έλληνες αΐες μερ, 1940-1944 το χρονικό του πολέμου, το χρονικό της συνθεγεσίας του 1821, χαρίτονος περιτροχισκών, το φρον είναι ελληνικός, περί γλώσσης αρθογραφία, μονολαβέ, χειρουργική των Ελλήνων διαμέσου των αιώνων, η μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας, το ελληνικό αλφάβητο, η ελληνική γλώσσα στην ιατρική, οι μοναδικές ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας και τώρα έχει γράψει δύο ποιητικές συλλογές, παραβλέποντας και στα περιθώρια και υπό άμεση έκδοση, με εντυπωσίασαν και συνομιλούσα μαζί του πριν γι' αυτό, είναι από που έχει κλαπεί η μορφή του αγάλματος της ελευθερίας, κύκλοπες ήσαν πράγματι μονόφθαλμοι και ελληνικό αλφάβητο πάλι, ουσοφών το ασαφές, αντιδάνεια της ελληνικής γλώσσας και η μέθοδη των αρχαίων σοφιστών στην σημερινή πολιτική πρακτική. Ο κύριος Αντωνάκος θα μας μιλήσει τώρα τον καλό στο βήμα, διαμορφώνοντας τους πολίτες του αύριο, συμβουλές των αρχαίων Ελλήνων για την παιδεία του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, διαμορφώνοντας τους πολίτες του αύριο είναι το θέμα της απόψινής εκδηλώσεως. Θέμα ενδιαφέρον, πολύπλευρο και ουσιαστικό. Η επιβίωση ενός έθνους θα εξαρτηθεί από το πόσο στέρεο είναι το οικοδόμημα που το κρατά. Γι' αυτό, ίσως σήμερα στεναχωρήσω κάποιους, διότι είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας, γονείς, δάσκαλοι, κοινωνία, να κοιτάξουμε κατάματα τον καθρέφτη των ευθυνών. Για να διαμορφώσουμε τους πολίτες του αύριο, πρέπει να εξετάσουμε πρώτα πού βρίσκονται οι πολίτες του σήμερα. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα κάθε προβλήματος, να εξετάσουμε κάθε σημερινή παθογένεια, να βρούμε τη ρίζα της και να την πολεμήσουμε. Όταν λέμε λοιπόν να δούμε κατάματα τι συμβαίνει με τους πολίτες του σήμερα, εννοούμε κυρίως με τους μαθητές του σήμερα, οι οποίοι θα γίνουν οι πολίτες του αύριο. Διευκρινίζω λοιπόν τη θέση μου ότι θα μιλήσω για τον κανόνα που ισχύει και όχι για τις εξαιρέσεις που τον επιβεβαιώνουν. Όταν σήμερα μιλάμε για κρίση, οι πλήστοι εννοούν πρωτίστως την οικονομική κρίση. Μας διαφεύγει όμως το γεγονός ότι η πρωτεύουσα κρίση είναι η ηθική. Κρίση των ηθικών αξιών, η οποία με τη σειρά της είναι απότοκος μιας άλλης γενικευμένης σχεδόν σε οικουμενική διάσταση κρίσης της παιδαγωγικής, που οι ρίζες της ανάγονται στην αμέσως μετά τον πόλεμο εποχή, τότε που το σχολείο αρχίζει να χάνει σιγά σιγά την ανθρωποπλαστική του αποστολή και γίνεται εργοστάσιο παραγωγής ατόμων ικανών να υπηρετήσουν άλλα πράγματα, αλλά όχι αξίες. Κυρίως να μην υπηρετήσουν αξία του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, τον άνθρωπο της αξίας τον υπεσκέλισε ο άνθρωπος της επιτυχίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα και γενικότερα ο Ελληνισμός είναι η έλλειψη παιδείας. Οπότε, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, ένα σύστημα μαθητείας, το οποίο δεν αποβλέπει στο να δημιουργήσει πρώτα σωστά Ελληνόπουλα, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένο σε αποτυχία. Ένα σύστημα το οποίο δεν οριοθετεί την ελληνική γνώση, είναι βέβαιον πως δεν θα βγάλει ανθρώπους με παιδεία. Η διαφθορά των ηθών θα κυριαρχήσει και το εθνικό πλοίο ανερμάτιστο θα αντιμετωπίσει καθημερινά τα κύματα του ωκεανού της παγκοσμιοποίησης. Ένα σύστημα που αντί της διδασκαλίας ιστορικών προτύπων στα παιδιά διδάσκει τον χειρισμό της καφετιέρας, ένα σύστημα από το οποίο ελείπουν οι ποιητές και οι αρχαίοι συγγραφείς, τι μέλλον έχει? Και αν ρίξουμε μια ματιά στις 4 μεταπολιτευτικές δεκαετίες, θα διαπιστώσουμε στην πράξη τη μέθοδο και την αποτυχία του συστήματος που μας οδήγησε εδώ. Άπειρες φορές έχω γράψει πως η εκπαίδευση δεν είναι παιδεία. Στις διαλέξεις μου για αυτό το θέμα, συνήθως παρουσιάζω μια εικόνα, τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να την προβάλλουμε, θα σας τη δείξω για να τη δείτε. Είναι αυτή εδώ η εικόνα.
η οποία παρουσιάζει έναν εκπαιδευμένο σκύλο πάνω σε ένα ποδήλατο, ο οποίος έχει πάνω στο νόμο του μια εκπαιδευμένη γάτα, η οποία κρατάει ένα ραβδί πάνω στο οποίο υπάρχουν δύο εκπαιδευμένα ποντίκια τα οποία εκτελούν κάποιες ασκήσεις. Το συμπέρασμα είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό διότι σε παιδεία, σε εκπαίδευση μάλλον, υπόκεινται και τα ζώα. Ενώ σε παιδεία μόνο οι άνθρωποι. Αυτό που είδατε είναι μια εκπαίδευση. Αυτά δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπόκεινται σε παιδεία. Σε παιδεία μόνο οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, είναι η παιδεία του. Όταν αυτή παραμένει άσκηση αρετής και ανθρωποπλαστικό ιδανικό. Διότι παιδεία δεν είναι ένα εφόδιο απλώς επαγγελματικό. Δεν είναι ένα εφόδιο για έξοδο στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Και σήμερα βρισκόμαστε στο όριο των καιρών, όπου πατροπαράτες αξίες οι οποίες επέζησαν στην φθορά του χρόνου και των ανθρωπίνων μεταβολών έχουν χάσει πλέον το κύρος τους, αλλά και τη σταθερότητά τους. Αυτές όμως είναι που τροφοδοτούν με ζωογόνους χυμούς το δέντρο του ελληνισμού, ούτως ώστε αυτό να βγάλει καινούρια κλαδιά, νέα φύλλα και νέα άνθη. Ο σημερινός μαθητής δεν έμαθε να αγαπάει τη μάθηση. Προτιμά στον ελεύθερο χρόνο του να σερφάρει στο διαδίκτυο, να παίξει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι παρά να διαβάσει ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο. Και είπαμε, μιλάμε για τον κανόνα και όχι για τις εξαιρέσεις. Οι επισημάνσεις των διεθνών οργανισμών και κυρίως του ΟΟΣΑ είχαν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Αν δούμε τα τελευταία 25-30 χρόνια τι γράφει, τι γράφουν για τα θέματα των Ελλήνων μαθητών, θα δείτε ότι κάθε φορά το αποτέλεσμα είναι χειρότερο και πάντοτε καταδικαστικό για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θα σας δείξω πάλι απλώς ορισμένα πράγματα για να ξέρετε τι γίνεται. Εφημερίδα Το Βήμα. Μετεξεταστεί στην ανάγνωση οι 15χρονοι μαθητές. Ο ένας στους 4 δυσκολεύεται να διαβάσει. Αυτή είναι επίσημη έρευνα της Ευρώπης, έτσι, για τους Έλληνες μαθητές. Χαμηλές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών. Άλλη. Εφημερίδα Τα Νέα. Μετεξεταστεία τα ελληνικά σχολεία. Άλλη εφημερίδα. Κάτω από τη βάση το ελληνικό σχολείο. Με στοιχεία. Καθημερινή. Οι μαθητές δεν γνωρίζουν ελληνικά. Έρευνα καταγράφει αδυναμίες, ελλείψεις και γλωσσικά λάθη. Έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών. Επικίνδυνα ανορθόγραφη η νέα γενιά δασκάλων. Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Δάσκαλε που δίδασκες χωρίς να διδάσκεσαι. Έρευνα για τον διαγωνισμό δασκάλων στο ΑΣΕΠ. Βατερλό δασκάλων στο ΑΣΕΠ. Κάτω από τη βάση περισσότερο. Καθημερινή. Προσοντούχοι αλλά αγράμματοι μαθητές. Και βεβαίως το τελευταίο, γιατί συμβαίνει αυτό, διότι δεν έχουμε λύκειο αλλά έχουμε παπαγαλίκιο από την ελευθεροτυπία. Σας τα έδειξα αυτά, είναι μερικά μόνο, έχω εκατοντάδες τέτοια από εκθέσεις διεθνών οργανισμών για το θέμα της ελληνικής εκπαίδευσης και παιδείας, αλλά έχω να πω ότι ο Έλληνας μαθητής πηγαίνει αναγκαστικά στο σχολείο επειδή πιέζεται από τις απουσίες και επειδή είναι υποχρεωμένος να πάρει ένα χαρτί, δηλαδή ένα τίτλο σπουδών, ο οποίος λειτουργεί σαν εισιτήριο για την ένταξή του σε κάποια υπηρεσία. Δεν έχουμε όμως μόνο λανθασμένο σύστημα παιδείας, αλλά και λανθασμένο σύστημα εκπαίδευσης. Γι' αυτό διαπιστώνουμε ότι κι αν ακόμα μαθητές και σπουδαστές πηγαίνουν στο σχολείο, αυτό δεν σημαίνει πως κάνουν και μάθημα. Διότι η παρακολούθηση είναι καθαρά μηχανική, μιας και ο μαθητής έχει πιστεί πως όλα αυτά που μαθαίνει δεν του χρειάζονται. Και αυτή είναι η αιτία που στο τέλος δεν του μένει τίποτε από όσα είναι υποχρεωμένος να μάθει. Λανθασμένο εκπαιδευτικό σύστημα, λανθασμένοι στόχοι, λανθασμένη μέθοδος, λανθασμένος τρόπος διδασκαλίας. Συχνά ακούμε να λέμε, το συζητούσα και με τη συνάδελφό μου προλίγου, γιατί μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά, τι μας χρειάζονται, λέγανε πολλοί μαθητές. Την ίδια ώρα που λένε αυτά στην Ελλάδα,
Στην Αγγλία διδάσκονται τη μητρική γλώσσα των Ελλήνων, τα αρχαία ελληνικά, από το δημοτικό. Ενώ στη Γαλλία, μαθητές, γονείς, δάσκαλοι και καθηγητές διαδηλώνουν για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων. Δεν φταίνε τα παιδιά λοιπόν που δεν καταλαβαίνουν τα αρχαία ελληνικά. Φταίει η μέθοδος και οι εντολές διδασκαλίας. Και κυρίως ότι δεν υπάρχει στόχος. Έτσι είναι. Το παιδί μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα πριν πάει στο σχολείο. Και λέγεται μητρική γλώσσα γιατί μαθαίνει από τη μητέρα του. Όταν λέει στη μητέρα του απλές φρασούλες όπως «Μαμά θέλω παγωτό», δεν ξέρει το μηχανισμό, δεν ξέρει ότι το θέλω είναι ρήμα, δεν ξέρει ότι το παγωτό είναι αντικείμενο, ξέρει απλώς τις έννοιες, ξέρει τι είναι το θέλω, μια μεγάλη επιθυμία που το έχει πει πολλές φορές, θέλω βόλτα, θέλω ποδήλατο, έτσι κτλ. Αλλά ξέρει τι είναι το παγωτό, ότι είναι κάτι ωραίο, αλλά δεν ξέρει το μηχανισμό της γλώσσας. Αυτό θα το μάθει όταν βγάζει στο σχολείο, αργότερα, πολύ αργότερα. Πρώτα θα μάθει να μιλάει τη γλώσσα. Έτσι έπρεπε να μάθει και τα αρχαία ελληνικά. Πρώτα να μάθει τη διαχρονικότητα των λέξεων που υπήρχαν από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και υπάρχουν κείμενα που μπορούν να το διδάξουν αυτό. Πρώτα να μάθει αυτό το πράγμα, να μάθει να μιλάει σωστά και στη συνέχεια θα μάθει το μηχανισμό. Τώρα, για να σου μάθουν το ρήμα λίο, αντί να μάθει να κλείνει λίο, λίγο, λίγο, μαθαίνει και γράφει ο πάνω στη γραμματική. Παράδειγμα βαρυτόνου φωνιεντολή του καταληκτικού ρήματο πρώτη συζυγία σε ωμέγα. Αυτό ούτε και εγώ θα ήθελα να το μάθω. Έτσι. Βεβαίως, όπως σε κάθε εποχή, έτσι και σήμερα, το σχολείο πρέπει να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Γι' αυτό υποτίθεται ότι διδάσκει, αλλά διδάσκει μόνο μία ύλη για τις εξετάσεις. Διδάσκει, αλλά δεν εμπνέει. Δεν έχει δηλαδή να δώσει έναν προσανατολισμό στα παιδιά. Γιατί κάποτε ο προσανατολισμός αυτός ήταν ο ελληνικός ανθρωπισμός. Σήμερα όλα είναι ρευστά και το σχολείο έχει χάσει την καθοδηγητική του αποστολή. Για να οδηγήσει τα παιδιά όμως πρέπει να ξέρει πού να τα πάει. Διότι είναι γνωστό πως όταν το πλοίο δεν ξέρει πού πάει, κανένας άνεμος δεν είναι ούριος. Μέσα λοιπόν στον κυκαιώνα των ιδεών, το σχολείο οδηγεί τα παιδιά σε μια αντίληψη πως οι υλικές ανάγκες είναι βασικότερες, ενώ οι άλλες οι πνευματικές έποτε. Ο προβληματισμός των νέων περιορίζεται στην κάλυψη αυτών των αναγκών, χωρίς να χρειάζεται για αυτούς να γίνουν άρτιοι άνθρωποι με μια καλλιεργημένη προσωπικότητα ολόκληρη. Αυτό που θέλουν είναι να γίνουν στελέχοι κάποιου μηχανισμού και να μπορέσουν να βγάλουν χρήματα και να αποκτήσουν έτσι αξία. Βέβαια, αυτά τα λόγια που ανέφερα εν είδη προλόγου ήσαν απαραίτητα για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προετοιμάσουμε τους πολίτες του αύριο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δούμε σε ποιους πυλώνες θα στηρίξουμε αυτό το οικοδόμημα του κόσμου τους, ώστε να μην έχει σχέση με τον κόσμο του σήμερα. Και να δώσουμε πρωτίστως σημασία στους πυλώνες, οι οποίοι θα τους συνδέσουν και με τις αξίες και το προγονικό παρελθόν, αλλά και με τις γνώσεις που παρέχουν ήθος. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν τα λόγια των αρχαίων προγόνων μας, τα οποία είναι τόσο σοφά και δοκιμασμένα, ώστε παρουσιάζουν μια μοναδική διαχρονικότητα. Θα προσπαθήσω να δείξω λοιπόν ότι οι σοφοί αυτοί άντρες είχαν προβλέψει τα αποτελέσματα της καλής ή της κακής παιδείας σε έναν λαό, σε τέτοιο σημείο, ώστε διαβάζοντας σήμερα αυτά τα λόγια να νομίζουμε ότι γράφτηκαν για μας τους Έλληνες του 21ου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι ο Περικλής με πολύ μεγάλη περηφάνεια τόνιζε στον επιτάφιό του ότι η Αθήνα ήταν ένα παιδευτήριο, σχολείο δηλαδή, ολόκληρης Ελλάδος. «Ξυνελώντε λέγω ότι ήταν πάσαν πόλεν της Ελλάδος, παίδευσιν είναι». Οπότε, είναι φυσικό το πρώτο μέλημα της δημοκρατίας να μην είναι όπως πολλοί πιστεύουν η ευημερία. Αυτή έρχεται ως επακόλουθο μιας υγιούς δημοκρατίας. Το σημαντικότερο μέλημά της, αναμφισβήτητα, ήταν η παιδεία των πολιτών. Πράγμα το οποίο αναφέρει και διαπραγματεύεται και ο περίφημος γερμανός καθηγητής Βέρνερ Γέγκερ στο τρίτομο έργο του με τον καθαρά ελληνικό τίτλο «Παιδεία». Ο Βέρνερ Γέγκερ, ένας από τους μεγαλύτερους φιλολόγους, του είχε ανατεθεί να γράψει ένα έργο για την παιδεία. Έγραψε λοιπόν ένα τρίτομο πολυσέλιδο έργο, στο οποίο προσπάθησε να βρει έναν τίτλο. Αφού σκέφτηκε πολλούς, στο τέλος τα διέγραψε όλα
και έγραψε τον τίτλο «Παιδεία» με λατινικούς χαρακτήρες, «Παιδεία», έτσι «Παιδεία», και έγραψε στον πρόλογο του, λέει, επέλεξα αυτό τον τίτλο, τον τίτλο «Παιδεία» δηλαδή, διότι «Παιδεία» είναι η μόρφωση του Έλληνος ανθρώπου. Αυτά τα λόγια είναι εκπληκτικά και τα έχει πει ο Βέρνερ Γέγκερ, έτσι, αυτός ο υπέροχος φιλόλογος, ο Γερμανός. Παιδεία είναι η μόρφωση του Έλληνος ανθρώπου. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά, τη μόρφωση του Έλληνος ανθρώπου, την ελληνική παιδεία, την ανθρωπιστική παιδεία. Είναι φυσικό λοιπόν ότι το σημαντικότερο μέλημα, όπως είπαμε, είναι η παιδεία των πολιτών. Διότι μέσω της παιδείας η δημοκρατία δοκιμάζει και σταθμίζει το πνεύμα και την αρετή των πολιτών. Έτσι, όπου στην αρχαία Ελλάδα άνθησε η πραγματική παιδεία, στη συνέχεια ακολούσε η δημοκρατία. Είναι γενικά διαπιστωμένο πως όταν η δημοκρατία περνά κρίση, η παιδεία εξαφανίζεται. Τι συμβαίνει όμως σε αυτή την περίπτωση? Χωρίς παιδεία δεν έχει κάποιος κριτήρια αναφοράς για τις διάφορες αξίες, οι οποίες έτσι κλονίζονται με αποτέλεσμα τα άτομα να οδηγούνται στη διαφθορά. Είναι εύκολο επομένως να προβλέψουμε μία σχέση αιτιότητος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σχέση αιτιότητας σημαίνει ότι τα ίδια αίτια κάτω από τις ίδιες συνθήκες μας δίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι στην ιστορία, κατά την ανάλυση γενικών, κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών κλπ. Δεδομένων, τα ίδια αίτια κάτω από τις ίδιες συνθήκες μας δίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό λέγεται σχέση αιτιότητας. Γνωρίζοντας λοιπόν από πριν τα αποτελέσματα ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν, μπορούμε να προβλέψουμε και παρόμοια γεγονότα στο μέλλον για άλλα γεγονότα όταν τα αίτια που τα προκαλούν και οι συνθήκες που υπάρχουν είναι ίδιες. Τα συμπεράσματα στην εφαρμογή αυτού του αξιώματος είναι απλά. Μία δημοκρατία, όπως προείπαμε, περνά κρίση πάντοτε σε περιόδους παρακμής. Τότε η παιδεία εξαφανίζεται. Οπότε οι απαίδευτοι πολίτες δεν ασχολούνται με το πνεύμα και τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά με διάφορα κουτσομπολιά για θέματα που αφορούν πρόσωπα της καθημερινότητας, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αξία και χωρίς κάποιο χαρακτηριστικό δηλωτικό προσωπικότητος. Φυσικά κάποιες υποτυπώδεις γνώσεις που πιθανόν να παρέχονται από την πολιτεία υπό μορφή παπαγαλίας, το παπαγαλίκιο που είπαμε προηγουμένως, και αποβλέποντας μόνο στο να δώσουν ένα πιστοποιητικό εντός εισαγωγικών για την ανέβρεση μιας εργασίας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως παροχή παιδείας. Συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Όταν δεν έχουμε ουσιαστική παιδεία, η οποία να προσφέρει στην κοινωνία συνειδητοποιημένους, μορφωμένους πολίτες, καταλαβαίνουμε ότι η δημοκρατία περνά περίοδο παρακμής, η οποία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλώνει και η απόστασή της από την παροχή αυτής της ουσιαστικής παιδείας. Επίσης, όταν μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατίας η πνευματική καλλιέργεια παραμελείται και έρχεται σε δεύτερη μοίρα, εμφανίζονται διάφοροι μηχανισμοί προπαγάνδας οι οποίοι κάνουν κλίση εγκεφάλου σε άτομα τα οποία δεν έχουν το υπόβαθρο αντίστασης που προσφέρει η παιδεία. Έτσι, δεν μπορεί το κάθε άτομο να αποφασίσει ελεύθερα για τίποτε. Το αντίθετο μάλιστα. Ασχολείται με το τίποτε επειδή τον έχουν κάνει να νομίζει ότι ασχολείται με το πάνω. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα τα περισσότερα άτομα έχουν έναν ανησυχητικού βαθμού εφησυχασμό με αποτέλεσμα να παρακολουθούν διάφορα τηλεπαιχνίδια και να αισθάνονται σημαντικά, διότι το σύνθημα των τηλεοπτικών σταθμών λέει «Με την ψήφο μας συμμετέχουμε στις αποφάσεις». Φυσικά εννοούν ότι συμμετέχουμε στις αποφάσεις του τίποτε, γιατί τι νοιάζει και ποιον αν θα φύγει ο ένας ή αν θα φύγει ο Β' από το παιχνίδι. Και αυτά όλα σημαίνουν και υπερκέρδη για τους διάβολους κάθε ψήφος. Γνωρίζουμε ακόμη ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο χαρακτηρίζει ανθρώπους που σκέπτονται ελεύθερα και υπεύθυνα. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει το μέγεθος της σημασίας της, πρέπει να κατανοήσει ότι αν το μορφωτικό επίπεδο ενός λαού δεν επαρκεί, τότε δεν υπάρχει και το γόνιμο έδαφος της μορφώσεως για να βλαστήσει μέσα του η ελευθερία. Ο άνθρωπος που έχει παιδεία ξέρει να προστατεύει το δημοκρατικό πολίτευμα, εφόσον μπορεί να σκέπτεται και κατά συνέπεια να κρίνει και να αποφασίζει σωστά.
Τα διάφορα δεσποτικά καθεστώτα δεν θέλουν ανθρώπους ελευθέρους. Γι' αυτό ουδέποτε ενίσχυσαν την παιδεία. Την ελεύθερη συνείδηση, το φιλελεύθερο πνεύμα, το φοβούνται όσοι βλέπουν τους πολίτες όχι ως ελεύθερους ανθρώπους, αλλά ως υπηκόους εν είδη αγγέλης. Επομένως, υπονομεύουν την παιδεία με κάθε τρόπο. Σε αυτό το σημείο, είναι καλό να δούμε πώς οι αρχαίοι μας πρόγονοι μπορούν να μας συμβουλεύσουν και τι να προσέξουμε ώστε να έχουμε μια σωστή παιδεία. Υπήρξαν οι πρώτοι διδάξαντες στην ελευθερία παγκοσμίως οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γι' αυτό το λόγο φρόντισαν να καλλιεργήσουν το ήθος, την αρετή των πολιτών τους, παρέχοντας μάλιστα και νομικές εγγυήσεις για την ελευθερία της παιδείας. Ένας ελεύθερος Έλληνας μέσα από την ελευθερία της παιδείας μπορούσε να επιλέξει τη μόρφωσή του, τις ιδέες που θα ακολουθήσει και είχε την ελευθερία να τις αποκτήσει. Για να καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία που έδιναν οι αρχαίοι μας πρόγονοι στη λέξη αρετή, αρκεί να δούμε τι σημαίνει σήμερα. Το λεξικό του Παμινιώτη λέει αρετή είναι η ηθική ανωτερότητα, η υπεροχή. Αν προσέξουμε όμως με μεγαλύτερη προσοχή τη λέξη στα ετυμολογικά λεξικά, τα βυζαντινά, στο ετυμολογικό το μέγα συγκεκριμένα, ή στο genuinum ή στο γκουντιανών λεξικών, λέει μία από τις σημασίες λέξης αρετή ότι είναι η παρά των πόλεμων δύναμης παρά τον Άρη. Και αυτή ήταν η πρώτη μορφή της αρετής. Γι' αυτό και υπάρχει η ρίζα Άρ στην αρετή με τον Άρ ή τον Θεό του πολέμου και τα παραθετικά του επιθέτου αγαθός που είναι τέσσερα όπως θα δούμε και έχουν σχέση με όλες τις μορφές επιδόσεων. Υποδηλώνει λοιπόν η αρετή τη μαχητικότητα. Αυτή είναι η ιδιότητα του Άρης. Ο Άρης είναι ο Θεός του πολέμου, άρα δηλώνει τη μαχητικότητα. Δηλώνει την ανδρεία και πράγματι πρέπει ο άνθρωπος να μάχεται για να κατακτήσει οτιδήποτε. Να μάχεται για να έχει καλές επιδόσεις, να μάχεται να βελτιώσει το χαρακτήρα του, να μάχεται για να είναι πιο δυνατός και να μάχεται για να γίνει πιο ωφέλιμος στους συνανθρώπους. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι σημασίες του επιθέτου αγαθός, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την αρετή. Σήμερα το αγαθός έχει χάσει τη σημασία που είχε στην αρχαία Ελλάδα. Αγαθός σημαίνει ο αφελής. Στην αρχαία Ελλάδα όμως ήταν άλλο πράγμα, γι' αυτό και είναι το μόνο επίθετο, αν θυμόσαστε από το γυμνάσιο, που έχει τέσσερα παραθετικά. Αγαθός αμήνων άριστος, αγαθός βελτίων βέρτιστος, αγαθός κρύπτων κράτσος και αγαθός λόγων λόστος. Και αν λέμε, μα γιατί τόσα παραθετικά που να τα μάθουμε. Όμως το καθένα είχε ιδιαίτερη σχέση. Διότι το αγαθός αρίων άριστος που ήταν το πρώτο παραθετικό, βγαίνει από την ιδιότητα του Άριος και δηλώνει την μαχητικότητα σε σχέση με τον πόλεμο. Γι' αυτό ο Όμηρος έχει το παραθετικό αρίων, δεν έχει το παραθετικό αμήνων. Το άριστος διατηρήθηκε μέχρι σήμερα. Αλλά είναι αυτός που μάχεται να γίνει καλύτερος και κάλιστος, έτσι, στις επιδόσεις, τις πολεμικές. Αργότερα υπήρξαν και άλλου είδους επιδόσεις, γι' αυτό και το παραθετικό από αρίων έγινε αμήνων και έχουμε τις επιδόσεις στον αθλητισμό, τις επιδόσεις στη μάθηση, έτσι. Και δίνουμε αυτό το χαρτί που λέει ένα αριστεύειν και υπήρχον έμενε άλλο. Το παραθετικό βελτίον βέλτιστος έχει σχέση με το χαρακτήρα. Λέει και των ποιητών τα βέλτιστα μανθάνει. Να μαθαίνεις από τους ποιητές αυτά τα καλύτερα, αλλά αυτά που θα σε κάνουν καλύτερο χαρακτήρα. Όχι, δεν λέει τα άριστα, ούτε τα κράτηστα, ούτε τα λόστα. Έτσι. Το αγαθός κρήτων κράτηστος είναι το να έχεις την ιδιότητα να χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου για να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για την πατρίδα σου. Γι' αυτό και ο Ισοκράτης λέει για την πολιτική αρετή ότι δε κτίσεις αρετής τα αδύνατα δυνατά καθιστάσα. Και το λόγο λόστος είναι ωφελημότερος και ωφελημότατος, δηλαδή να μάχεις να γίνεις ωφελημότερος προς τους συνανθρώπους του. Η επιδίωξη λοιπόν της αρετής είναι αυτή και μόνο που θα μας οδηγήσει στη σωστή παιδεία. Αυτή που θα μας κάνει καλύτερους σε κάθε είδους επιδόσεις, στο χαρακτήρα, στο να κάνουμε τα δύνατα δυνατά επωφελία του κράτους και στην ωφελημότητα στους ανθρώπους μας. Σήμερα όμως η παιδεία έχει απομακρυνθεί από την αρετή και αποβλέπει δυστυχώς τα εξής, και αν το προσέξουμε. Πρώτον, στην έξοδο σε αγορές και στον πλούτο. Δηλαδή, τα παιδιά δεν επιλέγουν ένα επάγγελμα με κριτήριο την αγάπη τους γι' αυτό, αλλά με κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση και την χρηματική απολαβή. Στη δύναμη. Αφού οι νέοι δεν παίρνουν αρχές και ιδανικά από τη σημερινή απρόσωπη παιδεία και βλέποντας ότι τα μόνο που μετρούν είναι το χρήμα και η δύναμη, κάνουν πρότυπά τους άτομα χωρίς ιδιαίτερο επίπεδο γνώσεως και αξίας, που απλώς είναι αναγνωρίσιμα.
λόγω της τηλεοψίας, του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επομένως, όποιοι σήμερα αποκτούν τέτοια δύναμη και αναγνωρισιμότητα γίνονται πρότυπα για ένα σημαντικό αριθμό νέων μας, αφού η παιδεία έχει θάψει τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Δημόκλητο, τον Παρμενίδη και τόσους άλλους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας που η σκέψη τους αλλά και τα κατορθώματά τους γαλούσαν την ανθρωπότητα. Το τρίτο είναι στις γνώσεις χωρίς ήθος. Από τη στιγμή που το χρήμα και οι ισχύς αποτελούν την επιδίωξη των νέων, ακόμα και αν πάρουν κάποιες γνώσεις, αυτές χάνονται διότι δεν είναι ουσιαστικές, μιας και δεν έχουν περάσει από τις αρετές της ανθρωπιστικής ελληνικής παιδείας. Η φρόνηση και η δικαιοσύνη φαίνεται να λείπουν παντελώς, αφού η παρουσία και η εφαρμογή τους θα ήταν τροχοπέδι στην εξέλιξη όσων ήθελαν να τις εφαρμόσουν. Ο Πλάτων εξάλλου είχε πει: «Πάσατε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία ουσοφία φαίνεται». Γνώριζαν λοιπόν οι προγονείς μας ότι η ελευθερία, παιδεία και δημοκρατία βρίσκονται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης. Γι' αυτό και γνώριζαν ότι ό,τι δημιουργούσαν οι Έλληνες, ό,τι πρόσφερε ο ελληνικός πολιτισμός στην ανθρωπότητα ήταν πάντοτε αποτέλεσμα της παιδείας. Έτσι, ο Πλάτων στους νόμους μας πληροφορεί. Και προσέξτε το αυτό. Συνεπώς η άποψή μας τώρα, μου φαίνεται, δεν θα είναι σύμφωνη με εκείνον που νομίζουν ότι αυτό που είπαμε παραπάνω εννοεί είναι παιδεία, αλλά ότι η παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση προς την αρετή. Από την παιδική ηλικία που κάνει τον πολίτη να επιθυμεί και να αρέσκεται στο να γίνει τέλειος, να γνωρίζει δε να άρχει και να άρχεται με δικαιοσύνη. Αυτή την διαπαιδαγώγηση, όπως την προσδιορίσε η παραπάνω συζήτηση, λέει ο Πλάτων, θα ήθελε, μου φαίνεται, να ονομάζουμε ως τη μόνη παιδεία. Εκείνη όμως που αποβλέπει στον πλούτο ή μια άλλη προς τη δύναμη, την ισχύ και μια τρίτη ακόμα που αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων χωρίς φρόνηση και δικαιοσύνη, θεωρώ ότι είναι χυδαία και ανελεύθερη και δεν αξίζει καθόλου να την ονομάζει κανείς παιδεία. Τα συμπεράσματα λοιπόν που προκύπτουν είναι αυτά που μπορούν να διαμορφώσουν τους πολίτες του αύριο με βάση τα λόγια και τις πράξεις των προγόνων μας. Παιδεία για τους αρχαίους Έλληνες είναι αυτή που έχει ως στόχο να διαμορφώσει ένα νέο σε άνθρωπο ενάρετο και πολίτη τέλειο. Και όταν λέω ενάρετο, εννοώ να έχει αυτά τα στοιχεία να γίνει καλύτερος στις επιδόσεις, στο χαρακτήρα, στο να βοηθήσει την πατρίδα του και να είναι ωφελημότερος στους ανθρώπους. Αυτό είναι ο ενάρετος άνθρωπος. Λοιπόν, να διαμορφώσει ένα νέο σε άνθρωπο ενάρετο και πολίτη τέλειο. Πολίτη γενέστε τέλειον, λέει ο Πλάτων. Ο οποίος να γνωρίζει να άρχει και να άρχεται με δικαιοσύνη. Άρχεται και άρχεστε επιστάμενον μεταδίκης. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το έχουμε όλοι οι Έλληνες σήμερα υπόψη. Πρέπει να μάθει ο καθένας να άρχει και να άρχεται με δικαιοσύνη. Και καταλήγει ότι η παιδεία που τίνει στο να κάνει τον νέο ικανό να αποκτά μόνο χρήματα ή κάποια ιδιαίτερη δύναμη ή κάποιες άλλες γνώσεις, χωρίς όμως προσάλλει την ασοφία, λέει ο Πλάτων, χωρίς όμως νου και δικαιοσύνη, άνευ νου και δίκης, υπονοώντας σαφώς την καλλιέργεια πνεύματος και ήθους, τότε αυτή η παιδεία είναι βάναυση και ανελεύθερη και γι' αυτό δεν αξίζει καθόλου να λέγεται παιδεία. Αξίζει να αποστηθήσουμε όλοι την τελευταία φράση και να διαπιστώσουμε σε ποιο σημείο κατάπτωσης έχει φέρει η σύγχρονη τεχνοκρατική εποχή μας τον άνθρωπο, χωρίς παιδεία και με αποκλειστικό στόχο το κυνήγι της θέσεως και του χρήματος. Ο άνθρωπος αυτός, που τέτοιος θεωρείται ο σύγχρονος αρρηβίστας τεχνοκράτης, είναι ανελεύθερος και η θεωρούμενη παιδεία του 21ου αιώνα δεν αξίζει να λέγεται έτσι, διότι απλούστατα δεν είναι παιδεία και αυτό το έχει πει ο Πλάτων 2.500 χρόνια πριν. Σας ευχαριστώ. Κύριο Αντωνάκο, για την ομιλία του. Πραγματικά πολύ σημαντικά αυτά που είπε για την παιδεία. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη δίνουμε μάχη με τους μαθητές σχετικά με την αρχαία ελληνική. Δηλαδή τα παιδιά λένε, κυρία, γιατί να κάνουμε αρχαία ελληνικά. Και όταν τους λέω, ξέρετε τι σημαίνει η επωνυμία Νάικ στα παπούτσια που φοράτε, κανείς δεν σκέφτεται ότι είναι η αρχαία ελληνική λέξη νίκη που ο κατασκευαστής την έδωσε στα παπούτσια τα αθλητικά γιατί θέλει να κατακτήσει τη νίκη. Όπου εκεί τα παιδάκια σας στήσουν και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα.
Το θλιβερό δυστυχώς είναι ότι είμαστε στην τελευταία ομάδα των χωρών του ΟΑΣΑ στην παιδεία. Και το θλιβερό είναι ότι είμαστε όχι μόνο στα μαθηματικά, αλλά και στην κατανόηση κειμένου, που το κάνει ακόμα χειρότερο. Γιατί ενώ γίνεται προσπάθεια, και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται προσπάθεια, ίσως το λάθος που συνέβη τα τελευταία χρόνια είναι ότι, και προσπαθούν να το επαναφέρουν, είναι ότι απομάκρυναν τις κλασικές σπουδές από την παιδεία. Δηλαδή, απομάκρυναν τα αρχαία ελληνικά, απομάκρυναν τα λατινικά, ήδη τώρα ξαναρχίσαν και τα διδάσκουν στα σχολεία. Όμως οι κλασικές σπουδές είναι αυτές που βοηθούν τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος. Βλέπετε ότι όλοι οι κλασικοί φιλολογοί συνήθως είναι ξένοι, είναι του εξωτερικού. Ή πολλές φορές συχνά αισθανόμαστε ντροπή όταν ο Ομπάμα ξέρει καλύτερα το Θουκυδίδη από μένα που είμαι φιλόλογος. Θα καλέσω τώρα την κυρία Σοφία Παυλάκου, την πρόεδρο, και την κυρία αντιδήμαρχο, την κυρία Νανά. Ναι, Καρβαλάκη, το ξέρω, οκ. Okay. Να δώσω το βραβείο στον κύριο Αντωνάκη. Thank you.